Ο βόρειος στόλος του Ρωσικού Ναυτικού παρόκλησε το υποβρύχιο πυρηνικών βαλιστικών πυράβλων SSBN κλάσης Ντμήτρι Ντόνσκοϊ Typhoon. Σύμφωνα με ξένο μέσο ενημέρωση, ήταν το τελευταίο από τα έξι SSBN κατηγορία Typhoon Project 941, το μεγαλύτερο που κατασκευάστηκε ποτέ. Το Δημήτρη Ντόνσκοϊ ήταν το πρώτο στρατηγικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του Project 941 ακούλα και επίση το πιο μακροχρόνιο σε υπηρεσία. Αυτό οφειλόταν στη μετατροπή του σε μονάδα δοκιμή για το σύστημα βαλιστικών πυράβλων Blava M. Το TK-208 SSBN, επίσημη ρωσική ονομασία, πυρηνικό βαρύ υποβρύχιο καταδρομικού στρατηγικού σκοπού, ήταν το πρωτότυπο μια σειράς έξι μονάδων του έργου 941 Ακούλα. Τα SSBN του έργου 941 έχουν συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από την έναρξή τους κυρίως από το απαράμιλο μέγεθός του, το οποίο έγινε η αφορμή για την εγγραφή στο βιβλίο των Ρεγκόρ Γκίνες, καθώς και από το εξωτερικό σχήμα που έδωσε αφορμή για κασίες για την κατασκευή του εσωτερικού που παραμένει μυστηρίο για καιρό. Η όλη κατασκευή περιβάλλεται από ένα υδροδυναμικό εξωτερικό κήτος. Αυτή η διάταξη τα έκανε τα μεγαλύτερα υποβρύχια που κατασκευάστηκαν ποτέ. Το TK208 είχε διαστάσεις 170 επί 23,3 μέτρα με εκτόπισμα 48.000 τόνους βυθισμένο, περισσότερους από περισσότερα θορυκτά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το υποβρύχιο ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1980 και τέθηκε σε υπηρεσία στις 29 Δεκεμβρίου του 1981 κατασκευάστηκαν άλλα πέντε υποβρύχια αυτής της κατηγορίας. Το έβδομο δεν ολοκληρώθηκε για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους και σχετίζονται με την κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Το 2002 τον Δμήτρη Ντονσκό υποβλήθηκε στον εξυγχρονισμό του έργου 941 UM μετά τον οποίο συμμετείχε σε δοκιμές του πυραυλικού συστήματος «Μπλάβα». Ένα πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, το αντιτορπιλικό με το όνομα USS Ninja, φάνηκε να επιχειρεί στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι το πιο κοντινό Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το Νίντζι λειτουργεί ω μέρο τη ομάδα του George Bush. Το πλοίο εισήλθε στην περιοχή και επισκέφθηκε την Τουρκία στι 3 Φεβρουαρίου, κάτι που επιβεβαιώθηκε στο λογαριασμό Twitter του έκτου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Αρκετέ ημέρε αργότερα, το πλοίο επισκέφθηκε και τον Πειραιά στην Ελλάδα. Το τελευταίο Αμερικανικό πολεμικό πλοίο που εισήλθε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ήταν το Δεκέμβριο του 2021. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.